Η Μαγδαληνή, μόλις τελείωσαν όλα, δεν κάθισε φρόνιμη, σηκώνεται παρακαλώ αυτή η εξινταδιάρα και φεύγει με έναν Απόστολο και τον 70 και πηγαίνει παρακαλώ με τη Μάρθα, με τη Μαρία, πάνε μαζί ένα ταξιδάκι στην, πώς λένε, στη Ρώμη. Και πάνε και γράφονται στον κατάλογο να δουν τον Τιβέριο. Και βρίσκουν τον Τιβέριο και του λένε: «Κύριε Τιβέριε, αυτό το τομαράκι ο Πιλάτος με τους αρχιερείς σταυρώσαν τον Χριστό που έκανε αυτό, που έκανε εκείνο, που έκανε το άλλο, 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 ανάσταση νεκρούς». Μόλις ακούει ο Τιβέριος ανάσταση νεκρών, λέει: «Κοίταξε, καλή μου Μαγδαληνή, όλα καλά μου τα λες, αλλά είμαι λίγο βλαμμένη. Δεν μπορεί να αναστηθεί νεκρός». Και τι λέει αυτή? «Και λέτε, λέει, μας ο Κύριος μας ανέστη. Εμείς εδώ δεν ήρθαμε για να παραπονεθούμε για τον Χριστό, γιατί ο Χριστός αναστήθηκε. Βίος Μαρίας της Μαγδαληνής. Και μην έχει κανείς αντίρρηση γιατί μου λένε μερικοί, μα αυτά, ποια αυτά?» Αυτό το βίο τον επανετύπωσε και τον ξαναδημοσίευσε ένας Άγιος της Εκκλησίας, Ιερώνυμος ο Σιμών ο Πετρίτης. Να πάρετε, το διαβάσετε το βίο της Αγίας Μαγδαληνής. Γιατί εκεί έχουν το πόδι ή το χέρι. Ποιο έχουμε, παιδιά? Το χέρι της Αγίας Μαγδαληνής. Και γι' αυτό το έχει γράψει ο ίδιος ο Άγιος Ιερώνυμος ο Πετρίτης. Τι γράφει? Ακούσατε, παρακαλώ. Λέει τώρα: «Άσε μας καημένοι που αναστήθηκε ο Χριστός, όσο αυτή η γυναίκα που κουβαλάει αυτά τα αυγά τα άσπρα, τα πάει από εδώ από εκεί και τα βγάλει άσπρα, όσο τα αυγά αυτά μπορεί να γίνουν κόκκινα, τόσο μπορεί να αναστήθηκε ο Χριστός». Και αμέσως τα αυγά βγήκανε κόκκινα. Παίρνει η Μαρία η Μαγδαληνή ένα αυγό και του λέει του Τιβερίου: «Χριστός ανέστη». Και παίρνει και αυτός ένα και λέει: «Αληθώς ανέστη, κυρά μου, αφού και τα αυγά γίνανε». Από εκεί έχει μείνει και βάφεται τα αυγά κόκκινα. Είδατε πως συντηρείτε την παράδοση χωρίς να σας την έχει πει κανείς, αλλά συνεχίζετε χωρίς να ξέρετε το γιατί. Και είπε η Μαγδαληνή, και λέει: «Κοίταξε να δεις, θα του γράψω ένα γράμμα του Πιλάτου μαζί με τον Άννα και τον Καϊάφα να έρθουν εδώ». Πραγματικά σηκωθήκανε και ήρθανε. Και η καημένη πρόκλα από κοντά πήγε η Πιλατέσα, που σας είχα πει την άλλη φορά, και πήγε η Πιλατέσα. Και τον πιάνει όταν φτάσανε στην νότιο Κρήτη από κάτω το καράβι, τον έπιασε τον Καϊάφα. Ένα καλό. Και τον ευγάλανε με δυσεντερία. Τον έπιασε κορονοϊός. Και εψώφησε, παρακαλώ, ο Θεός να συγχωρέσει τον άνθρωπο για αυτόν, γιατί εκονάκων εψώφησε εις την Κρήτη. Γι' αυτό οι κρητικοί μαπάτε θα σου δείξουν πού είναι ο τάφος του Καϊάφα. Εκεί εκοιμήθη, λένε. Οι άλλοι δύο, ο Άννας και ο Πιλατάκος, φτάσανε στον Τιβέριο. Φτάσανε στον Τιβέριο και την ώρα που αρχίζει η δίκη του Πιλάτου, ο Τιβέριος, άλλοι λένε ότι τον έκλεινε ο Καλιγούλας. Διότι είχε πεθάνει ο Τιβέριος, αλλά έπρεπε ο Καλιγούλας να το κρίνει. Είναι γραμμένα τώρα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, δεν μας ενδιαφέρει Τιβόριος Καλιγούλας. Ένας από τους δύο τους έκανε. Την ώρα που στάθηκε ο Πιλάτος μπροστά στον άρχο, στον βασιλιά, ο βασιλιάς σηκώθηκε όρθιος. Του λένε οι άλλοι: «Κύριε, γιατί σηκώνεσαι μπροστά στον Πιλάτο όρθιος? Ο Πιλάτος είναι δούλος σου. Εσύ πρέπει να κάθεσαι καθιστός και να τον κρίνεις». Τι είχε κάνει ο Πιλάτος? Το λέει ο Θείος Αγίας Μαγδαληνής. Μην το αμφισβητείς κανένας. Τον έχει ο πατήρ Ιερώνυμος εκ πανεκδώσει. Τι έκανε ο Πιλάτος? Τι είχε κάνει? Αγόρασε το χιτώνα του Χριστού. Έμαθε, απεδέχθη ότι ο Χριστός είναι θαυμαστός άνθρωπος. Άνθρωπος, όχι Θεός, άνθρωπος. Και τι έκανε? Αγόρασε το χιτώνα. Και σου λέει: «Θα τον φοράω για προστασία από μέσα μου και δεν θα πάθω τίποτα». Και φόραγε κατάσαρκα το χιτώνα του Χριστού. Η Μαγδάλο το ήξερε και λέει στον Κέσσαρα: «Ξέρεις, Κέσσαρά μου, για ποια δύναμη είναι αυτή που σε σηκώνει όρθιος και σέβεσαι τον Πιλάτο, ενώ θα θες να καθίσεις και λες: δεν μπορώ να καθίσω μπροστά στον Πιλάτο». Και λέει ο Κέσσαρας: «Τι? Φοράει τον χιτώνα, τον κλεμμένο του Χριστού». Τι λες, τι λέει? «Γδίστε τον». Τον γδίσανε και βρήκανε από μέσα το χιτώνα του Χριστού, παρακαλώ. Συναξάρια των Αγίων τα λένε. Του βγάλαν το χιτώνα και κάθισε μια χαρά ο Κέσσερας και του είπε: «Βρε, εγώ σε είχα στείλει εκεί για να αποδίδεις δικαιοσύνη, γιατί δεν απέδωσες δικαιοσύνη». Και τον εφυλάκωσε και άλλοι λένε αυτοκτόνησε και άλλοι λένε ότι εσκοτώθηκε. Γι' αυτό το τροπάριο της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής τι λέει? «Τα δικαιώματα του Κυρίου η βαστάσασα». Αγωνίστηκε για τα δικαιώματα. Τι σημαίνει αυτό? Έλληνες, αδελφοί, οποιοδήποτε άνθρωπος ταλαιπωρείται, οποιοδήποτε σχήματος, οποιοδήποτε πολιτικής καταστάσεως, οτιδήποτε είναι αυτός ο άνθρωπος, εάν έχει τον ταλαιπωρούνε αδίκως, οφείλουμε οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί να κρατάμε τα δικαιώματα του Κυρίου σε κάθε άνθρωπο. Τέρμα. Πάρτε και αυτή τη διδασκαλία.
Δεν είμαστε ρατσιστές, εμείς είμαστε, έχουμε τον Χριστό, μωρέ. Μην μπορείς να φανταστείς εσύ ο Χριστός να σου επιδιώξει τον ένα και τον άλλο. Όλους τους αγαπάνε.